Το προσωπικό της Διοίκησης Υποβρυχίων Καταστροφών Πολεμικού Ναυτικού βρίσκεται σε διαρκή ετοιμότητα ανάληψης οποιασδήποτε αποστολής. Αποτελεί την αιχμή του δόρατος στις ναυτικές ειδικές επιχειρήσεις, εξασφαλίζοντας ότι την κρίσιμη στιγμή ο στόχος θα επιτευχθεί. Ακολουθήσαμε τους Έλληνες βατραχανθρώπους κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας σε ένα από τα στάδια προγραμματισμένης επιχειρησιακής εκπαίδευσης. Τα σκάφη ανορθοδόξου πολέμου της Διοίκησης Υποβρυχίων Καταστροφών πλέουν με υψηλή ταχύτητα προς την περιοχή του στόχου. Οπλισμένα σαν αστακή φτάνουν στο σημείο όπου θα εκτελεστεί η άφεση επίλεκτου τμήματος με αποστολή την αθέατη διείσδυση σε εχθρική περιοχή. Οι βατραχάνθρωποι βρίσκονται πανέτοιμοι με τον καταδυτικό εξοπλισμό τους στο πίσω μέρος των δύο σκαφών και μόλις δοθεί διαταγή πέφτουν στο νερό. Υποβρύχιες λήψεις από την κάμερα ενός βατραχανθρώπου φανερώνουν πως τα μέλη του επίλεκτου τμήματος υποβρυχίων καταστροφών κινούνται αθέατα κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας, αφού είναι εκπαιδευμένα να κολυμπούν αυτόνομα σε μεγάλες αποστάσεις μεταφέροντας τον οπλισμό τους. Εκπαιδεύονται να επιχειρούν σε αέρα, στεριά, θάλασσα, και προσανατολιζόμαστε κυρίως στη θάλασσα, λόγω ότι στην ελληνική επικράτεια καταλαμβάνουμε το χώρο των ναυτικών ειδικών επιχειρήσεων. Αφού φτάσουν στο σημείο εξόδου, εκτελείται αναγνώριση ακτής και κατόπιν έξοδο στην ξηρά, με τα μέλη της ομάδας να διατηρούν διαρκώς το δάχτυλο σκανδάλι, ώστε να εξουδετερωθεί οποιαδήποτε ευνίδη απειλή. Οι βατραχάνθρωποι της ΔΙΚ, αφού έχουν διανύσει μια μεγάλη απόσταση κάτω από το νερό, εξέρχονται στην εχθρική ακτή και εκτελούν διείσδυση, λαμβάνοντας όλες τις απαραίτητες προφυλάξεις, πανέτοιμοι ανά πάσα στιγμή να αντιμετωπίσουν οποιαδήποτε εχθρική απειλή. Οι Έλληνες βατραχάνθρωποι εκτελούν κίνηση στο εσωτερικό της ακτής με σκοπό την κρούση σε παράκτιο στόχο. Διαθέτουν βαρύ οπλισμό και χάρη σε αυτόν είναι σε θέση να παραθέσουν ένα δυσανάλογα μεγάλο όγκο πυρός για το μέγεθος της ομάδας. Φτάνοντας αθέατη, εκτελούν υπονόμευση με εκρηκτικά που τεινάσουν στον αέρα το στόχο τους, ενώ ακολουθεί επαφή με τον εχθρό. Το σενάριο της άσκησης αφορά ναυτικές ειδικές επιχειρήσεις και περιλαμβάνει δύο αποστολές. Η πρώτη είναι υποβρύχια υπονόμευση σε πλοίο που βρίσκεται, εχθρικό πολεμικό πλοίο ενόρμο, και η δεύτερη καταστροφή παράκτιου στόχου. Η άσκηση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του ετήσιου προγράμματος επιχειρησιακής εκπαίδευσης και σύμφωνα με το Γενικό Επιτελείο Ναυτικού, σκοπό είχε τη διατήρηση και επαύξηση της επιχειρησιακής ετοιμότητας και μαχητικής ικανότητας των βατραχανθρώπων της ΔΙΚ.